Κυρία Γεράκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στα δύσκολα πάντα. Να δούμε τι πρέπει να αλλάξει στην περιφέρεια Αττικής και εσείς έχετε προτεραιότητες ως Περιφερειακή Σύμβουλος στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών. Παρακολουθήσαμε και την παρέμβασή σας στην Σαλαμίνα, σημείο αναφοράς για εσάς εκεί η υγεία. Συνάδει λοιπόν εσείς βάζετε και τα θέματα, γιατί είδα και την αντίδραση του Νίκου Χαρδαλιά, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής με τον Γιάννη Πρωτούλη βάζουν και θέματα της κυβέρνησης. Εμείς λέει είμαστε η Περιφέρεια Αττικής, δεν είμαστε η κυβέρνηση. Δεν είμαι το Υπουργείο Υγείας, δεν είμαι το Υπουργείο Εργασίας, δεν είμαι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Άρα εγώ θέλω να δούμε τις δικές σας προτάσεις, το δικό σας πρόγραμμα ως αντιπολίτευση για τα μεγάλα στην Περιφέρεια Αττικής. Τις δικές σας προτεραιότητες. Ναι. Νομίζω ότι έχει αξία να ξεκινήσουμε και με την επικαιρότητα της σημερινής μέρας. Ναι. Μια μέρα που δυστυχώς θα πούμε στο ίδιο έργο θεατές. Μια δύσκολη μέρα που πώς την αντιμετωπίζουμε με μηνύματα, με κλείσιμο σχολείων κτλ. Γιατί για παράδειγμα στη Σαλαμίνα, από την περιοδία που κάναμε εκεί πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, μιλήσαμε για τα θέματα της υγείας και μιλήσαμε και για τα πολύ μεγάλα θέματα της πυρόσβεσης. Και αυτή τη στιγμή, σήμερα, είμαστε πάλι μπροστά σε ένα καύσωνα. Όλο το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από μεγάλες πυρκαγιές και στην Αττική και συνολικά στη χώρα μας, οι εργαζόμενοι στην πυροσβεστική κρούν τον κόντονο του θανατοκινδύνου και καταγγέλνουν ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι μιλάμε για μια πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο στην Κηφισιά, δίπλα στον αστικό ιστό, και το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού στην περίπτωση μιας πυρκαγιάς και ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος δίπλα σε σπίτια, δίπλα στον αστικό ιστό, παραμένει και είναι εδώ. Και αυτό το συναντάμε στην Κηφισιά, στον Ασπρόπυργο, στο Θριάσιο κτλ. Φυσικά, η Περιφέρεια Αττικής, ανεξάρτητα από την όποια αρμοδιότητα έχει κτλ., εμείς οφείλουμε ότι χρειάζεται και να γνωρίζει και να παίρνει θέση για όλα αυτά. Γιατί, για παράδειγμα, δεν μπορεί να περιορίζεται η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής όταν μιλάμε για την πυρκαγιά στο να μισθώνει, εξοδεύοντας χιλιάδες ευρώ κάθε μέρα, μηχανήματα από εργολάβους, τη μέρα που κινδυνεύουμε να έχουμε μια πυρκαγιά, ένα μέτρο αποσπασματικό εντελώς που δεν εντάσσεται σε κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας, πρόληψης και κατάσβεσης. Στη Σαλαμίνα που πήγαμε, ναι, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, μιλήσαμε για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που έβαζαν, για παράδειγμα, εκεί πυροσβέστες. Ότι, για παράδειγμα, στην Σαλαμίνα που έχει δασικά οικοσυστήματα, σημαντικά δασικά οικοσυστήματα και μάλιστα από τα πιο σημαντικά δυστυχώς που έχουν απομείνει σήμερα στην Αττική, ναι, εξακολουθεί να υπάρχει ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο και όχι πυροσβεστικό σταθμός, με αποτέλεσμα το οργανόγραμμα να είναι απαρχαιωμένο και πολύ πίσω από τις ανάγκες. Οι άνθρωποι εκεί μιλάνε για τεράστια προβλήματα στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, σε ένα παλαιωμένο στόλο. Ούτε την ασύρματη σύνδεση δεν έχουν καταφέρει να έχουν μεταξύ τους σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς. Ναι. Ζητάνε τη μετεγκατάστασή τους σε ένα κτίριο που δεν είναι σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Και κυρίως βάζουν το θέμα της διάνοιξης δρόμων, γιατί έχουμε ανάπτυξη οικιστικού ιστού μέσα στο δάσος των Κανακίων, ναι, και εκεί δεν υπάρχουν δρόμοι ούτε για να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, ούτε για να υπάρχει δίωδος διαφυγής των κατοίκων σε περίπτωση μιας τραγωδίας, μιας πυρκαγιάς, που δυστυχώς λένε ότι μπορεί να ζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις που έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, ναι, με τους ανθρώπους να χρειάζεται να πάνε στη θάλασσα. Αυτά είναι πολύ άμεσα, πολύ επίκαιρα ζητήματα. Λέτε ότι μπορεί να ξαναζήσουμε ένα μάτι. Ναι, το λένε ακριβώς έτσι. Το λένε ακριβώς έτσι. Και η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να πάρει θέση. Γιατί, επιτρέψτε μου, μπορούμε να παίζουμε την κολοκυθιά για τις αρμοδιότητες ανάμεσα στην περιφέρεια, ανάμεσα στους δήμους, ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση, αλλά εδώ υλοποιείται μια πολιτική που με ενιαίο τρόπο εφαρμόζεται από δήμους, περιφέρεια και κεντρική κυβέρνηση. Και οι πολίτες, οι κάτοικοι σε όλες τις περιοχές ζητούν λύσεις. Και ζητούν λύσεις πράγματι στα μεγάλα, στα άμεσα προβλήματα. Όταν, για παράδειγμα, μιλάμε για πυρκαγιές, αυτή την περίοδο που συζητάμε,
Είναι και ανήκει και στην αρμοδιότητα της Αττικής το ζήτημα του καθαρισμού των ρεμάτων. Ναι. Που όταν ανατίθενται σε εργολάβους και είναι όλο αυτό, πώς να το πω, στοιχείο διαγωνισμών κτλ. Γιατί 6 μήνες τώρα στην περιφέρεια τι βλέπουμε, τους εργολάβους να τσακώνονται στα δικαστήρια, οι διαγωνισμοί να καρκινοβατούν και να είμαστε στον αέρα και στην πραγματικότητα, τα ρέματα να συνεχίζουν να είναι ακαθάριστα. Γιατί όταν μιλάμε για πυρόσβεση πρέπει να δούμε το σύνολο μια σειρά μέτρων. Της πρόληψης, που σημαίνει δρόμοι μέσα στα δάση, καθαρισμός των ρεμάτων, που σημαίνει μια σειρά μέτρα, σχεδιασμός, όπως το βιομηχανικό ατύχημα που συζητάμε σήμερα αντίπρα στον αστικό ιστό, τι θα πρέπει να γίνει κτλ. Σημαίνει κατάσβεση, τι μέσα έχεις, τι προσωπικό έχεις και το νούμερο ένα πρόβλημα παραμένει η τεράστια έλλειψη προσωπικού πυροσβεστών. Και αυτό, επειδή ήμουν και υποψήφιο ευρωβουλευτής και πήγα και σε πολλά μέρη στην Ελλάδα, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που θέτουν όλοι οι εργαζόμενοι στις πυροσβεστικές υπηρεσίες παντού σε όλη την Ελλάδα. Προσωπικό εδώ και τώρα. Με μόνο με σταθερές σχέσεις εργασίας. Η περιφέρεια Αττικής, κυρία Γεράκη, γιατί είστε και νομικός και να πούμε ότι είστε και υπεύθυνοι για τον τομέα μεταναστευτικού στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και θα δούμε, γιατί έχουμε μία μαύρη επέτειο μεθαύριο Παρασκευή, τι είχε γίνει στην Πύλο. Έχει προσωπικό η Περιφέρεια Αττικής. Δηλαδή έχετε συνεργάτες. Εσείς πηγαίνετε στην Περιφέρεια Αττικής για να δουλέψετε. Εσείς η αντιπολίτευση, της Μίζωνος αντιπολίτευση του κ. Ακημίδη, οι υπόλοιπες παρατάξεις, η διοίκηση. Υπάρχουν οι συνεργάτες σας εκεί, υπάρχει προσωπικό. Αυτό που βλέπουμε και με τη νέα Περιφερειακή Αρχή, ναι, 6 μήνες τώρα, είναι δυστυχώς να επαναλαμβάνεται και να συνεχίζεται η ίδια πολιτική για την οποία εμείς δεν είχαμε αυταπάτες και προειδοποιούσαμε. Τι θέλω να πω. Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για μια σειρά κρίσιμους τομείς ουσιαστικά είναι εντελώς αποψηλωμένες. Τα πάντα περνάνε μέσα από έργα και διαγωνισμούς ανάθεσης σε ιδιώτες, σε εργολάβους. Δεν υπάρχει υπηρεσία πρασίνου, ναι, ουσιαστική που να μπορεί να αναλάβει έργα. Ναι. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες καθαρισμού. Όλα είναι με εργολαβικές εταιρείες, κλιντσέπ κτλ. Σε όλα τα κτίρια, σε όλες τις δομές της περιφέρειας. Δεν υπάρχει υπηρεσία και προσωπικό φύλαξης. Αναθέτουμε σε εργολάβους υπηρεσίες security. Δεν υπάρχει υπηρεσία, για παράδειγμα, που θα αναλάβει με ολοκληρωμένο τρόπο τα έργα της δακοκτονίας, για τα κουνούπια, για τον καθαρισμό σε μια σειρά ζητήματα κτλ. Και εδώ υπάρχει, ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα πολλές φορές. Μα τι σας πειράζει να τα αναλάβουν εργολάβοι? Σημασία έχει η δουλειά να γίνεται. Όμως τελικά η δουλειά δεν γίνεται. Γιατί οι εργολάβοι ακριβώς τσακώνονται πολλές φορές στα δικαστήρια με ενστάσεις, παραενστάσεις και έργα καρκινοβατούν. Δεύτερον, όταν μεμονωμένα αναθέτεις έργα, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση προβλημάτων, για την αναγκαία παροχή υπηρεσιών. Και τρίτον, αφορά και την ίδια την ποιότητα των υπηρεσιών. Γιατί ο εργολάβος που αναλαμβάνει ένα έργο θέλει να κερδίσει. Και θα κόψει από παντού. Θα κόψει από το προσωπικό που θα το πληρώνει με όλο και πιο χαμηλούς μισθούς, π.χ. στην καθαριότητα, με όλο και λιγότερο προσωπικό, οδηγώντας την εντατικοποίηση των εργαζομένων και φυσικά αφορά και την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο θέμα των κουνουπιών, γιατί έχουμε καλοκαίρι και είναι μπροστά μας και υπάρχει και μια αντιπαράθεση στην Περιφέρεια Αττικής που μας κατηγορούν γιατί δεν ψηφίζουμε τα αντίστοιχα προγράμματα. Θα σας πήγαινα σε αυτό. Όμως, να σας πω, εδώ εμείς βάζουμε θέματα για παράδειγμα. Λέει, γιατί ο Πρωτούλης, ναι, όταν η όμως κυρία Γεράκη, τα έργα, και οι υπόλοιποι. Όμως όταν τα έργα είναι απομονωμένα, όταν δεν μπορείς να ελέγξεις, για παράδειγμα, ποια φάρμακα χρησιμοποιεί ο εργολάβος, πότε θα κάνει την αντίστοιχη υπηρεσία, γιατί οι επιστήμονες, οι τεχνικοί συμβούλοι όλοι λένε, ναι, ότι δεν αρκεί να προκηρύξεις την κουνουποκτονία, πρέπει να την κάνεις την κατάλληλη χρονική στιγμή που δεν μπορεί να καθυστερεί, γιατί διαφορετικά αναπτύσσεται και τα λοιπά και έχεις μετά μια σειρά προβλήματα. Ναι. Άρα δεν είναι και το τι πρόβλημα έχετε,
ποιος θα κάνει το έργο, γιατί ο εργολάβος θα κερδίσει. Εμείς λέμε ότι θα μπορούσαμε σε μια σειρά κρίσιμους τομείς να υπάρχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες της περιφερειατικής με μόνιμο προσωπικό, που θα έχει ένα σχέδιο από την αρχή μέχρι το τέλος, που θα το εποπτεύει, θα το ελέγχει, θα καθορίζει το χρονοδιάγραμμα, το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και φυσικά θα διασφαλίζονται και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτές τις υπηρεσίες. Είναι επομένως κρίσιμο. Γιατί μπορεί να μιλάμε για χρηματοδοτικά εργαλεία και πακέτα κτλ. Αλλά το θέμα είναι αύριο... και σε ποια κατεύθυνση είναι αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πάει ο Περιφερειάρχης και αύριο στην Αίγινα να παρουσιάσει για το ΕΣΠΑ 1,6 δις, τα οποία θα πέσει ζεστό χρήμα σε όλη την Αττική και στους 66 δήμους. Και εδώ ακριβώς θέλω από εσάς τις δικές σας προτάσεις για το πού πρέπει να πάνε αυτό το 1,6 δις. Θα σας πω, μέχρι στιγμής πράγματι η νέα Περιφερειακή Αρχή με τον κύριο Χαρδαλιά έχει εξαγγείλει μια σειρά προγράμματα μέσα από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Καταρχάς μένει να δούμε τι θα γίνει με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, γιατί έχουμε πικρή πείρα έργων που και στην προηγούμενη θητεία της Περιφερειακής Αρχής εξαγγέλλονταν, αλλά στην πορεία μελέτες χάνονταν, μελέτες καρκινοβατούσαν, συνεχείς παρατάσεις έργων κτλ. Άρα το πρώτο είναι ότι θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα έργα, τα διάφορα που εξαγγέλλονται. Και το δεύτερο είναι ότι μέσα από αυτές τις εξαγγελίες εμείς δεν έχουμε δει ολοκληρωμένα να έχουμε ένα σχεδιασμό γύρω από τα πολύ μεγάλα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός της Αττικής. Αναφερθήκαμε πριν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πυροπροστασία στην Αττική. Μπορούμε να δούμε τα προβλήματα σε σχέση με την υγεία, που είναι τεράστια σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα κέντρα υγείας που αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν φαντάσματα, άδεια κτίρια με ελάχιστους γιατρούς και στα νοσοκομεία κτλ. Γιατί να θυμίσω ότι στην Αττική έχουμε τεράστια προβλήματα με νοσοκομεία να λείπουν από μεγάλες εδαφικές περιοχές. Στην Ανατολική Αττική δεν υπάρχει νοσοκομείο. Και ακόμα το νοσοκομείο σχεδιάζεται, προγραμματίζεται και πρέπει να μένει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Ζήτηματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Γιατί έχουμε φτάσει Μάη μήνα και μια σειρά δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής κηρύσσονται άγωνα, γιατί οι εργολάβοι δεν είχαν συμφέρον να επενδύσουν στα συγκεκριμένα δρομολόγια. Δίνεται ένα παράδειγμα σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για γονείς που μας παρακολουθούν. Δηλαδή, μόνο μία διαδρομή θέλω που να μου πείτε ότι λένε ότι δεν με ενδιαφέρει. Στου ζωγράφου είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Και μάλιστα η Περιφέρεια Αττικής αναγκάστηκε να πάρει το εξής μέτρο. Επειδή πάρα πολλά δρομολόγια είχαν κηρυχθεί άγωνα, αναγκαστήκαμε να κάνουμε ένα έργο που θα μισθώσουμε οχήματα για να καλύψουμε όλα τα άγωνα δρομολόγια της Αττικής που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι απίστευτο. Θέλω να δώσω την πληροφόρηση, γιατί υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας, κυρίες και κύριοι, στις οδούς Αιγιδών και Σενέκα. Πριν από μία ώρα, 3:30, ξέσπασε φωτιά πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά. Εστάλει αμέσως 112 το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Να πω ότι έχει σταλεί να κλείσουν όλοι οι κάτοικοι τα παράθυρά τους, ώστε να μην μπαίνει ο μαύρος καπνός μέσα στα σπίτια, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έξω υπάρχει τοξικό νέφος, μαύροι καπνοί έχουν γεμίσει όλο τον ουρανό και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν και ρήψεις, βλέπω, πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, με πολλούς πυροσβέστες, πολλά οχήματα, αλλά και ελικόπτερο το οποίο μετέβει και επιχειρεί, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, γιατί είναι εκεί τα δύσκολα, κυρία Γεράκη. Και συνεχίζουμε ένα τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα που είναι εδώ. Και εμείς αναμένουμε τις εξαγγελίες του κυρίου Περιφερειάρχη για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι εξαγγελίες και οι κατευθύνσεις που εμείς γνωρίζουμε και αποτυπώνονται σε δημοσιεύματα, σε μια σειρά κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλούν για καύση απορριμμάτων. Μια επικίνδυνη εξέλιξη στην Αττική, μια καρκινογόνα καύση που φυσικά κάποιοι θα κερδίσουν, αλλά θα την πληρώσουν οι κάτοικοι σε συγκεκριμένες περιοχές και συνολικά ο εργαζόμενος λαός, οι κάτοικοι της Αττικής, είναι μπροστά μας
Και περιμένουμε και από τη νέα Περιφερειακή Αρχή να ανοίξει τα χαρτιά της σε αυτό το τεράστιο ζήτημα που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί στον Ασπρόπυργο, που έγινε το Περιφερειακό Συμβούλιο, και εκεί φορείς, κάτοικοι έθεσαν ζητήματα σε σχέση με τα απορρίμματα στη Δυτική Αττική, ολοκληρωμένες με τις χωματερές, με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, που βλάπτουν άμεσα την υγεία ναι. των κατοίκων εκεί, άμεσες απαντήσεις δεν πήραν από την Περιφερειακή Αρχή. Κλείνοντας, έχουμε ένα λεπτό. Θέλω να πούμε για μεθαύριο Παρασκευή, για την Πύλο, η μαύρη επέτειος. Εσείς τι ζητάτε ως υπεύθυνη του μεταναστευτικού για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς ως ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτό το έγκλημα δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί. Και αυτή την υπόσχεσή μας θα την τηρήσουμε. Γιατί ένα χρόνο μετά δεν έχουν δοθεί ούτε απαντήσεις για το τι συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα, ούτε έχουν αποδοθεί ευθύνες. Και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα που δεν έχουν λάβει καμία απάντηση. Γιατί δεν υπήρχε σχέδιο διάσωσης μπροστά σε ένα κίνδυνο που ήταν δεδομένο ότι θα επέλθει? Γιατί έγινε επιχείρηση ρημούλκησης με σκηνή επικίνδυνη προκαλώντας τον κλειδονισμό του σκάφους? Τι έγινε, εν πάση περιπτώσει, και χάθηκαν άδικα 600 ψυχές? Και φυσικά ταυτόχρονα εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προβληματίσουν οι εξελίξεις της περίοδου, ναι. εξελίξεις που αφορούν την κλιμάκωση του πολέμου, τη μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική οικονομία με δισεκατομμύρια ευρώ που θα ξοδευτούν το επόμενο διάστημα στην πολεμική βιομηχανία και που θα τα πάρουν από άλλες ανάγκες. Mm. Από όλα αυτά για τα οποία συζητούσαμε πριν και η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει πολέμους, που είναι πρωταγωνίστρια σε επεμβάσεις, σε πολέμους και προετοιμάζεται γι' αυτό, αντιμετωπίζει και τους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες με μια άγρια πολιτική καταστολής και εργαλειοποίησης που αποτυπώθηκε στο πρόσφατο νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο ψήφισαν από κοινού σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές κυβερνήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ευκαιρία να τα πούμε μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο στο Μενίδη. Βεβαίως. Δήμος Αρχαρνέ, έρχεται 26 Ιουνίου. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κατερίνα Γεράκη, Περιφερειακή Σύμβουλος του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.